Το κορίτσι εκείνο, το κορίτσι που όλες ζηλεύουν και θα ήθελα να είναι στη θέση της, είναι η Κάτια Ζιγούλη. Το αγόρι εκείνο, το οποίο προκαλεί κυριολεκτικά πανικό σε κάθε εμφάνισή του και κάνει τους θαυμαστές του να παραλυρούν, είναι φυσικά ο Σάκης Ρουβάς. Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζιγούλη είναι ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια στην Ελλάδα. Είναι από τα λίγα ζευγάρια που σε γκέλ και λάμψη δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από το Hollywood. Εκείνος είναι ο απόλυτος Έλληνας pop star. Εκείνη είναι το πιο διάσημο top model της Ελλάδας. Μαζί αποτελούν ένα από τα πιο όμορφα και ταιριαστά ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Ήρθες, είσαι το πρώτο μου πρωί, κοντά μου ήρθες, στιγμή που ήταν μαγική. Κάτια Ζιγούλη ήρθε στη ζωή του Σάκη Ρουβά μέσα από ένα διαφημιστικό για γνωστή εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Στα γυρίσματα του σποτ, ο Σάκης έφαγε μάλλον το χαστούκι της αγάπης από την Κάτια, αφού για τις ανάγκες των γυρισμάτων το top model χαστούκισε τον τραγουδιστή. Ο Σάκης όχι μόνο δεν ανταπέδωσε, αλλά όπως αποδείχτηκε μετά, ήταν διατεθειμένος να γυρίσει και το άλλο μάγουλο. Σε έχω ερωτευτεί, ίσως τι έχω σκεφτεί. Ό,τι έχω ονειρευτεί, σε έχω ερωτευτεί. Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Στην αρχή κρατούσαν κρυφή τη σχέση τους και για ένα μεγάλο διάστημα οι φήμες οργίαζαν, χωρίς όμως ποτέ να έχουμε δει το ζευγάρι σε κοινή εμφάνιση. Οι ψήθυροι και οι φήμες όμως επιβεβαιώθηκαν διαστόμα το Σάκη, αφού σε ραδιοφωνική εκπομπή της καλής του φίλης Ναταλίας Γερμανού δήλωσε: «Ναι, με την Κάτια είμαστε μαζί». Μπήκες πάντα μέσα στη ψυχή, την κατοικούσα μένει στο φωνή. Μπήκες πάντα φτιάχτηκες για μένα, ανήκαμε στον κόσμο τα γραμμένα. Είναι τα αγαπημένα παιδιά των Flash. Σε κάθε πρεμιέρα, σε κάθε εμφάνιση, σε κάθε βόλτα, οι φωτογράφοι ήταν εκεί για να αποθανατήσουν το ζευγάρι σε τρυφερές στιγμές. Όπως όμως σε κάθε ερωτευμένο ζευγάρι δεν έλειπαν και οι τσακωμοί, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να φτάσουν και στο χωρισμό, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα της εποχής. Ούτε αυτό όμως ήταν αρκετό για να κρατήσει χωριστά τον Σάκη από την Κάτια. Η επανασύνδεση ήρθε πολύ γρήγορα και μέχρι σήμερα απολαμβάνουν τον έρωτά τους. Επισφράγηση αυτού του μεγάλου έρωτα δεν ήταν ο γάμος, αλλά η μικρή Αναστασία. Η Κάτια Ζιγούλη μένει έγκυος και 9 μήνες μετά κάνει τον Σάκη Ρουβά τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο πάνω στη γη. Η μικρή είναι η αδυναμία και των δύο. Η Κάτια λυγίζει με κάθε της τσαχμινιά, ενώ ο Σάκης Ρουβάς την φωτογραφίζει ασταμάτητα. Η ευτυχία είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα και των δύο, και γιατί να μην είναι άλλωστε, αφού η μικρή Αναστασία τους ένωσε για πάντα. Η Κάτια Ζιγούλη κάνει πλέον επιλεκτικές δουλειές στο modeling, ενώ πρόσφατα την είδαμε και στην ταινία «Επικίνδυνες μαγειρικές» να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Σάκης έχει καταφέρει να είναι πρώτος όχι μόνο στις καρδιές των θαυμαστριών του, αλλά και σε ό,τι άλλο έχει επιλέξει να κάνει. Τραγούδι, υποκριτική και παρουσίαση είναι όλα αυτά που κάνει εξίσου καλά. Ο γάμος φαίνεται ότι είναι κάτι που δεν απασχολεί ιδιαίτερα το ζευγάρι, τουλάχιστον όχι άμεσα. Αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα όμως τα γεγονότα. Όταν συναντήθηκαν ο μεγαλύτερος pop star της Ελλάδας και μία από τις καλονές της Πασαρέλας, γραφτήκε ένα αληθινό love story χολιγουντιανών προδιαγραφών. Τα φλάς των φωτογράφων τους ακολουθούν σε κάθε τους κίνηση, απαθανατίζοντας συχνά ερωτικά τετατέτ. Ο Σάκης που κάποτε μοιράζονταν οι ρουβίτσες της Ελλάδας, έγινε πια ο Σάκης της Κάτιας. Για λες, εμένα θες.